Κυρία Σασημακοπούλου, τώρα είπατε ότι ο κύριος Δραγασάκης είπε ότι μονομερώς θα διαγράψουμε το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Θα μου επιτρέψετε το δεύτερο, στην κυρία λοιπόν, Παπασημακοπούλου να ζητήσω συγγνώμη για την παραδρομή, αλλά στο θέμα του κυρίου Δραγασάκη να επιμείνω. Δεν έχουμε πει ποτέ για μονομερή διαγραφή του χρέους. Έχουμε γι' αυτό πει, και, με συγχωρείτε, γι' αυτό έχουμε, και έβαλα τη δευτερεύουσα πρόταση. Δηλαδή, άμα γινόταν. Και κυρίως ο κύριος Δραγασάκης. Άμα γινόταν η διαγραφή, γιατί δεν την κάνει η κυβέρνηση. Κυρίως και κυρίως. Είναι ξεπουλημένοι και σαδιστές. Δεν θα ήθελα να το κάνουν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί και από τον κύριο Δραγασάκη και δεν συνιστά και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πει για καταγγελία, για κατάργηση, πέστε το όπως θέλετε, του μνημονίου. Και έχουμε μιλήσει για διαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων. Άρα μέσα εκεί εντάσσεται και η δικιά μας προσέγγιση και η δικιά μας πρόταση για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μέσα από μια διαπραγμάτευση έχουμε καταθέσει ως εναλλακτική πρόταση προσέγγισης του ελληνικού ζητήματος την εμπειρία του 53 της Γερμανίας. Έχουμε μιλήσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για ρήτρα ανάπτυξης για το υπόλοιπο του χρέους που θα απομείνει και όλα αυτά μέσα από μία προσπάθεια, η συνολικά η Ευρώπη, μέσω της αντιμετώπισης του ελληνικού προβλήματος, να δει και τη δικιά της περπατησιά. Διότι το ελληνικό πρόβλημα είναι η ακραία έκφραση ενός προβλήματος στρατηγικής που σήμερα έχει η Ευρώπη στα ζητήματα της οικονομίας. Υπάρχει όμως η κλασική ερώτηση. Έτσι λοιπόν είναι το θέμα. Κύριε Σκουλέτη, η κλασική ερώτηση. Και δεν αποδέχονται αυτό που ζητάει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, αλλά επέκτασή του στα επόμενα 50 χρόνια με την ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων. Γίνεται αποδεκτό αυτό ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας έλεγα ανεξάρτητα από ότι πιστεύω, όταν πας σε μια διαπραγμάτευση, αλίμονο εάν πας με κατεβασμένα τα χέρια. Έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση η τελευταία και οι δύο προηγούμενες ποτέ δεν βάλαν τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Ποτέ δεν διατυπώσανε μια εναλλακτική πρόταση. Ουσιαστικά κινηθήκανε στη λογική του αποφασίζουν οι άλλοι, διατάσσουν οι άλλοι και εκείνοι απλώς συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις. Βλέπω. Θα έλεγα δε ότι ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στο Παρίσι, αυτή την μάχη του Παρισιού που μας λέγανε πριν από τρεις μέρες, βλέπετε πώς τελικά η ίδια κυβέρνηση πώς δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε τον επικοινωνιακό της λόγο και την προπαγάνδα της. Ο κύριος Χαρδούβελης μόλις χθες είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, με την Τρόικα δεν συζητάμε πολιτικά ζητήματα. Δεν διαπραγματευόμαστε. Οι άνθρωποι έρχονται να δούνε πώς πηγαίνει το πρόγραμμα, να εξετάσουν τα νούμερα και να μας πούνε συμμορφωθείτε. Δεν είναι λοιπόν αυτού του είδους οι συναντήσεις διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση έσχιζε τα ημάτια της ότι πηγαίνει για την μεγάλη σύγκρουση. Πρόκειται για άλλο ένα επεισόδιο. Προσπάθειες εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Όχι τώρα. Κύριε, μισό λεπτό. Δεν έχω μισό λεπτό γιατί θα με πάρουν από τη ροή. Ξέρεις τηλεόραση πολύ καλύτερα από μένα. Βλέπω